Βλέπουμε τώρα την είσοδο των ομάδων σε φαντασμαγορικό, με φαντασμαγορική εικόνα. Μανώλη, πράγματι πάρα πολύ όμορφη εικόνα, με τα χρώματα των ομάδων να δεσπόζουν, το πράσινο και το πορτοκαλί. Οι ομάδες, Γιώργο, έχουν παραταχθεί. Βλέπω τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, τον κύριο Τζόρτζογλου, τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Αντωνίου, κάνουν το χαιρετισμό στις ομάδες. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο κύριος Μενέλος Μποκέας, ο δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Βασίλης Λαμπρινός, ο Θοδωρής Αγοράκης και ο Γιώργος Καρακούνης αποθεώνονται από τον φύλακτο κόσμο. Νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη στιγμή αυτή, γιατί μιλάμε για δύο προσωπικότητες, δύο παλέμαχους ποδοσφαιριστές που έβγαλαν όλο τον κόσμο στους δρόμους, με την πορεία της ποδοσφαιρική, με την κατάκτηση του Euro 2004 στο γήπεδο της Πορτογαλίας, και έγινε η σέντρα από τον Γιώργο Καρακούνη. Και αυτός θα γυρίσει, η ευκαιρία για τον ΠΟΑ από το γύρισμα που ήταν αρκετά καλό από το Μεϊρέλες. Το γύρισμα του Ολιβέρα, η κεφαλιά πάνω στο Χανιωτάκι από τον Καϊμανταμούδη. Ο Κερμενίδης θα προλάβει, ο Χωματάς, δύσκολη στιγμή για τον ΠΟΑ, το πλασέ δοκάρι. Δοκάρι για τον Αλμυρό που αγγίζει τον γκολ εδώ. Τώρα θα δούμε το replay με το γύρισμα του Κερμενίδη. Πρόλαβε ο Χωματάς, ήρθε ο Διατά. Η κεφαλιά του Διατά εδώ, νέα απειλή. Το ΠΟΑ που αναπτύσσεται ωραία τώρα, ο Σένκα κάνει καλό σουτ, θα αναγκάσει το Χανιωτάκι σε μια δύσκολη επέμβαση. Επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει το παιχνίδι, κάποια νεύρα. Και κόκκινη κάρτα στον Εγκουέμ Μανώλη. Και το φάλουμε το φραγκουλάκι για τον Αλμυρό. Βγαίνει ο Χωματάς με το ένα χέρι. Και τέλος. Δεν είναι πάντα καλό το πρώτο πέναλτι για όποια ομάδα το πάρει. Μπολάκης γκολ. Αγωνία. Γιαλούσης. 1-1. Ο Σένκα που από το σημείο που μπήκε στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ζωηρός. Θα ευστοχίσει. 2-1. Για να δούμε τον Άκη Κουράκη. Που είχε μπει σαν αλλαγή στο παιχνίδι. Θα το πετύχει το γκολ κι αυτός. 2-2. Έγινε! Γκολ. 3-2. Διονύσιο και Χωματάς. Καθυστερεί λίγο ο Διονύσιο, ευστοχή όμως. 3-3. Κερμενίδης γκολ. 4-3. Σπάνε καρδιές. Ο Γιάννης ο Κυλιάρας λοιπόν απέναντι στον Χωματά. Γκολ και αυτός. Νίκος Λουμπάκης. Λουμπάκης γκολ. Ήταν το πέμπτο πέναλτι για τον ΠΟΑ αυτό. Αυτό το πέναλτι, πόσο κρίσιμο μπορεί να αποδειχθεί. Φραγκουλάκης, γκολ και αυτός. Το βάλε και αυτός, το βάλε. 5-5. Το έχασε ο Χατζιανδρέου. Το έχασε ο Χατζιανδρέου το πέναλτι. Αποκρούει ο Γιώργος Χανιωτάκης. Με τον Πρέγνα, Ασκοράρη και τον Αλμυρό να είναι κυπελούχος Ηρακλείου για το 2022. Εδώ και τα όλε με τους φιλάθλους τους για τους παίκτες του Αλμυρού. Είναι να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για το ήθος και στις δύο ομάδες που έδειξαν. Αυτό θέλουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να πω χίλια ευχαριστώ, αλλά δεν είμαι σε θέση. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να πάω να πανηγυρίσω με τους παίκτες.